Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα αλλά και τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West την κυρία Σάγια Τσαουσίδου, την πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Με πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πριν δούμε τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, πολλά τα καυτά θέματα που αφορούν καθημερινά την πολιτική επικαιρότητα και φυσικά το μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία είναι η κυβωτός του κόσμου. Η κυβωτός του κόσμου την οποία μας προξένησε ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί την τελευταία περίοδο και θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ γιατί έχουμε καθημερινά διαδοχικά σοκ στην ελληνική κοινωνία προκαλεί αυτό το ντόμινο αποκαλύψεων για την κυβωτό του κόσμου. Να πούμε, Δημήτρη, ότι πραγματικά ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Είχαμε τόσο καλή εντύπωση όλοι, τόσο καλή εικόνα, την οποία μην ξεχνάμε ότι και εμείς τα μέσα την είχαμε καλλιεργήσει. Γιατί όμως? Γιατί πραγματικά βλέπαμε έναν άνθρωπο με τη σύζυγό του, την πρεσβυτέρα, να προσπαθεί. Δεν ξέραμε τι μπορεί να συμβαίνει από πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν ακούσαμε αυτή την είδηση, ήμασταν και λίγο επιφυλακτικοί, γιατί δεν ξέραμε αν είναι αλήθεια, από πού προέρχεται, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, ότι κάποιος ενόχλησε. Όμως, από τη στιγμή που περνάνε οι πρώτες μέρες και μένει, αν θέλεις αυτό, αυτές οι αποκαλύψεις συνεχίζουν και με μεγάλο ρυθμό, δεν μπορεί να είναι όλα ψέματα. Μην ξεχνάμε ότι έγινε πρόταση εδώ και πολλά χρόνια στον Πάτερ Αντώνιο να πάει με την εκκλησία, δηλαδή να μπει κάτω από την αγκαλιά της εκκλησίας αυτή η δομή, και ήταν ο ίδιος που δεν δέχτηκε. Και αναρωτιέται κάποιος που θέλει να σκεφτεί ότι όλα γίνονται με αγάπη και με διαφάνεια, γιατί να θελήσει να είναι ανεξάρτητος από την εκκλησία και αυτή τη δομή να τη διαχειρίζεται ο ίδιος, η πρεσβυτέρα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ωφεληθεί από τη δομή, από τις δομές και που τους έκανε το δεξί του χέρι. Ναι, και είδαμε χθες μια παρέμβαση γιατί είχαν αρκετές μέρες να εμφανιστούν και μόλις επανεμφανίστηκαν και ο Πάτερ Αντώνιος αλλά και η πρεσβυτέρα είπαν ότι πίσω από όλες αυτές κρύβονται θρησκευτικές, λέει, οργανώσεις, δηλαδή μια περίεργη κατάσταση στο τι επικαλείται πίσω από τις καταγγελίες πλέον η πρώην διοίκηση της Κιβωτού και ο Πάτερ Αντώνιος. Ό,τι και αν επικαλούνται, το ακούμε βέβαια, γιατί υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθότητας. Έτσι, ακριβώς, και εμείς δεν είμαστε δικαστές για να δικάσουμε. Σε κάθε περίπτωση έχει μπει αυτή τη στιγμή. Γίνεται οικονομικός έλεγχος, που σημαίνει ότι ό,τι είναι να αποκαλυφθεί και οι διαδρομές των χρημάτων, ακούσαμε ότι πέρυσι μόνο μπήκαν στα ταμεία της δομής του Ισκιβωτού 20 εκατομμύρια. Μπορείς να διανοηθείς το νούμερο, Δημήτρη? Ναι, 20 ναι. εκατομμύρια, τα οποία έδωσε ο καθένας από εμάς, γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι επιτελεί ένα έργο. Και πράγματι επιτελεί έργο, γιατί οι δομές αυτές πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν από τη στιγμή που δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού τα παιδιά. Ας αναλάβει η πολιτεία τη διαχείριση προσωρινά, τουλάχιστον δεν ξέρω. Ναι, ορίστηκε διοικητικό προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες κατά διάρκεια συνέντευξη στην Πάτρα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να πάρει το δρόμο του και να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα πλέον. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να ρηχθεί άπλετο φως. Θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, το αν υπήρξε και σεξουαλική παρενόχληση, που δεν το ξέρουμε. Ας παρουσιαστούν οι αποδείξεις, τέλος πάντων, για να δούμε ποιος ευθύνεται γιατί. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι πλήττεται η αξιοπιστία του κόσμου σε τέτοιου είδους ενέργειες και δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί αυτά τα παιδιά που βρίσκονται ήδη μέσα έχουν την ανάγκη μας, χρειάζονται τη στήριξή μας και δεν πρέπει ξαφνικά ο κόσμος να γίνει αρνητικός και όλο αυτό που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια ξαφνικά να πάει στο μηδέν. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί σε οτιδήποτε ακούμε. Ωραία, και να αφήσουμε βέβαια και τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Την οικονομική εφορία, τον έλεγχό της και να μας παρουσιάσει μετά τα αποτελέσματα. Την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, ακριβώς αυτό, γι' αυτό
δεν λέμε και περισσότερα. Μάλιστα, να φύγουμε τώρα από την κυβωτό του κόσμου, θα το δούμε, γιατί το θέμα δεν θα σταματήσει, πλέον παίρνει άλλη μορφή. Να έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, περιοδίες στοχευμένες πλέον από όλους, και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης στην Πάτρα, ο Τσίπρας στην Μπέλα. Τι συμπεράσματα τώρα βγάζουμε, πως οι εκλογές, Ζάγια Τσαουσίδου είναι ήδη εδώ, έστω και αν απέχουν 6 μήνες τυπικά. Τώρα την ημερομηνία θα τη δουν και πως τα επιτελεία και των δύο κομμάτων, των δύο κυρίαρχων έτσι, πόλων, εξετάζουν τις δύσκολες περιφέρειες. Και είναι πολλές δύσκολες περιφέρειες και για τον Μητσοτάκη και για τον Τσίπρα σε όλη τη χώρα κλπ. Και το γεγονός, Δημήτρη, ότι κάθε μέρα τα μεγάλα ειδικά τηλεοπτικά δελτία βγάζουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται για τα ίδια τα δελτία, ναι, και βέβαια συζητούνται μετά και στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο. Καταλαβαίνεις ότι οι δημοσκοπήσεις είναι και ένα, και οι συχνές δημοσκοπήσεις είναι ένα μέτρο, αν θέλεις, για να δούνε πού βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί φορείς. Και έχω και την τελευταία δημοσκόπηση εδώ στα χέρια μου, θα τη δούμε σε λίγο, ναι. Ναι, να πούμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός από τα στελέχη του και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα του να κάνει τις εκλογές στις αρχές της χρονιάς, γιατί από όσο βλέπουμε η δημοφιλία του είναι ακόμη καλή και θα συνεχίσει να είναι λογικά. Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά μέτρα που ήδη εξήγηλε και θα αρχίσουν να φαίνονται από την αρχή της χρονιάς, οι αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, τα επιδόματα, φαίνεται ότι πάμε σε μια καλή έτσι, οικονομική περίοδο, οπότε αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και ο μόνος τρόπος είναι να κάνει άμεσα εκλογές. Αυτό που εισηγούνται τουλάχιστον του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος μάλιστα σήμερα συνάντησε τον Μαργαρίτη το Σχοινά στο Μέγαρο Μαξίμου. Είδαμε και ρεπορτάζ στην αρχή του Δελτίου, ναι. Α, ωραία. Και μάλιστα διέψευσε ότι πάμε σε Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρεις, αυτά που ακούγονται, ναι, για την αποσταθεροποίηση γενικά της οικονομίας. Όχι, τόνισε ότι υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον και προχωράμε καλά. Πιστεύει στο πρόγραμμά του, πιστεύει ότι ο κόσμος θα τον ξαναψηφίσει και μάλιστα αυτό που υποστηρίζει είναι θέλετε να πάμε μπροστά με αυτή την οικονομία που έχουμε ή να πάμε πίσω με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, από όπου βρεθεί, παίρνει τα μηνύματα και απαντά με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος τον κατηγορεί, η σημαία του έχει κάνει τις παρακολουθήσεις, το γνωρίζουμε και γενικότερα έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα, κάτι το οποίο θα έπρεπε ο αρχηγός του Κινάλ να το κάνει, του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ουσιαστικά σαν να το κλέψε μέσα από τα χέρια του και να μην το χρησιμοποιεί πλέον τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και για τις παρακολουθήσεις, αλλά πίστεψε με, δεν είναι το πρώτο θέμα που τον απασχολεί. Έτσι ακριβώς, και που κάποιοι το έχουν σημεία. Πάντως, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που έγινε για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, γιατί έχουμε τα στοιχεία αυτοδύναμη κυβέρνηση, ζητούν οι περισσότεροι στη δημοσκόπηση, και εκεί βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ένα ποσοστό 32% έναντι 25,5% του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ 11%. Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Επιπλέον για μία ακόμη φορά ο κανένας συγκεντρώνει ποσοστό 29% και έρχεται δεύτερος. Υπέρ αυτοδύναμης κυβέρνησης, διχασμένοι οι πολίτες για τις πρόορες εκλογές και εμπιστεύονται το Μητσοτάκη για την οικονομία. Είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Μα αν το καλοσκεφτείς, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτόν τον Πρωθυπουργό, έχουμε αυτή την οικονομία, έχουμε αυτή την κατάσταση. Το γεγονός ότι ξεκίνησε το καλάθι του νοικοκυριού, κάτι που το πήραν τώρα, βλέπουμε ότι αρχίζουν και το παίρνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι μία καινοτομία που έφερε στη ζωή μας η κυβέρνηση, ήδη την αντιγράφουν τώρα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό είναι καλό. Γιατί, γινόμαστε εμείς, αν θέλεις, οι καθοδηγητές, αν μπορώ να το πω έτσι, της οικονομίας και βοηθώντας τον κόσμο με αυτό τον τρόπο, μπορεί με τα ίδια χρήματα να έχει περισσότερα ακριβώς πράγματα. Έτσι.
Μάλιστα. Μάλιστα, κάτι που τονίζει η αγορά είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις ιδιωτικές ετικέτες. Είναι, ξέρεις, τα προϊόντα αυτά που το κάθε σούπερ μάρκετ βγάζει το κάθε ένα για τον εαυτό του, από τα ίδια εργοστάσια που βγαίνουν και τα άλλα προϊόντα. Αλλά λοιπόν αυτή την εμπιστοσύνη που σε άλλες χώρες έχουν αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια, εμείς δεν την έχουμε ακόμα. Ακόμα πηγαίνουμε στις πολυδιαφημιζόμενες, αν θέλεις, ετικέτες, ναι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο ποσοστό μείωσης της γενικής τιμής που πληρώνουμε για αυτά τα αγαθά. Πάντως, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, Άγια, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της επικαιρότητας, ότι ο Νίκος Ανδουλάκης έχει χαμηλό ποσοστό, δεν ανεβαίνει το ποσοστό. Δηλαδή, βλέπω 35% Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 26% και τρίτος ο Νίκος Ανδουλάκης με 10%. Παρότι το μεγάλο τόρο και με τις παρακολουθήσεις, υποκλοπές κλπ. Δεν παίρνει ποσοστά από τους πολίτες. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν τους ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Το κόσμο ενδιαφέρει να μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, να επιβιώσει και πώς μπορεί να αντέξει την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι, τι ακριβώς θα πληρώσει. Όμως το γεγονός ότι τόσο καιρό ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει το δικό του αγώνα, είναι ένας σοβαρός πολιτικός. Ναι. Όμως για κάποιο λόγο, αν θέλεις, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προέρχονται και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν ξαναγυρίσει, δηλαδή δεν τους έχει πείσει για να τους πάρει πίσω. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η δεξαμενή του Νίκου του Ανδρουλάκη. Τώρα, αν θα πάρει και λίγους από τη δεξαμενή του Μητσοτάκη, αυτό θα το δούμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιχειρήματα, έχει λόγο πολιτικό, θα πρέπει ίσως να γίνει λίγο πιο δυναμικός. Δεν ξέρω τι φταίει πραγματικά, πιστεύω όμως ότι το ποσοστό του θα είναι λίγο πιο πάνω από αυτό που δημοσκοπικά του δίνουν. Από την άλλη, Δημήτρη, βλέπουμε την επαναφορά Καμένου. Κάποιοι τελευταία συζητούν και λένε ότι ο Καμένος θα επανέλθει με τον Τσίπρα και όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Καλά, δεν ξέρουμε αν τον θέλει και ο Τσίπρας τον Καμένο τώρα, μετά από μια περίοδο σύγκρουσης. Ξέρεις, θα γίνουν πολλές συμμαχίες πολιτικές, ναι, και ίσως και μας εκπλήξουν κιόλας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί δύο άκρα όμως να συμβαδίζουν, ναι, μόνο έτσι και μόνο γιατί έχουν κάποιο συμφέρον και μετά να τα σπάνε και δεν έγινε τίποτα. Ο κόσμος πρέπει να έχει μνήμη. Είναι απαράδεκτο να πηγαίνουμε στις κάλπες και να μην θυμόμαστε τι έχει συμβεί. Έτσι ακριβώς. Και τι είχε συμβεί επί πάνω Καμένου και περίοδο Τσίπρα και από τις δυο τις πλευρές. Ωραία, να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, να πάμε και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, να κλείσουμε λίγο. Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ με πολλά συμπεράσματα και ξεκίνησε σήμερα το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στη Ρόδο. Εκεί βρίσκονται και αυτοδιοικητικοί της Δυτικής Μακεδονίας. Δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ και είμαστε και στην αντίστροφη μέτρηση. Αλλά επισκιάζει πάρα πολύ τις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023, οι εθνικές εκλογές. Και περισσότερο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Ακριβώς. Θέλουν οι αυτοδιοικητικοί, θέλουν πάρα πολύ να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις βουλευτικές εκλογές για να ξεκινήσουν και αυτοί τον αγώνα τους. Καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να εμπερδευτούν αυτά τα πράγματα, γιατί η άλλο αγώνα θα κάνει ο πολιτευτής που κατεβαίνει, ναι, για βουλευτής, και άλλο ο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή λοιπόν οι μήνες δεν είναι πάρα πολλοί, θα πρέπει, και αυτό είναι κάτι που το σκέφτονται και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση, ότι πρέπει να τελειώσει η μία εκλογική μάχη, γιατί ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή θα ξαναπάμε σε εκλογές, και σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πάει τις εκλογές μετά το Μάιο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και οι εξετάσεις των παιδιών και δεν πρέπει, βέβαια, να διαταραχθούν με κανέναν τρόπο αυτές. Φέτος μάλιστα είναι και πιο νωρίς, οπότε θα πρέπει μέχρι το Μάιο να έχουν τελειώσει όλα αυτά. Όμως από τον Μάιο, αν υποθέσουμε ότι θα είναι οι δεύτερες εκλογές, μέχρι τον Οκτώβριο είναι πολύ λίγοι μήνες. Όλοι οι αυτοδιοικητικοί λοιπόν έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία τους και μάλιστα σήμερα στη Ρόδο, που χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πάρα πολλοί από όλη την Ελλάδα και το κύριο θέμα συζήτησης είναι αυτό. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τι, αν θέλει, συνέργειες θα γίνουν μεταξύ τους. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να κατέβουν, το ξέρουν, το έχουν δηλώσει, κάποιοι άλλοι το σκέφτονται και ίσως να δούμε και ονόματα. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών κάποιοι άλλοι, γιατί ίσως κάποιοι, μπράβο, διώκουν να μπουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και κάποιοι άλλοι τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι που μπορεί να μπουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και αν θέλεις αποτύχουν εκεί, μπορεί να πάρουν να σειρά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως τον Κασαπίδη, άμα το ρωτήσεις, και επειδή τον ρώτησαν χθες σε μια συνέντευξη και απάντησε για τις αλλαγές, θα δούμε και από το καλοκαίρι και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν το βλέπουν ζεστά ακόμα τώρα. Ίσως περιμένουν μετά τις εθνικές ή και το καλοκαίρι να δούμε τι θα κάνουμε τα ψηφοδέλτια. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, να πούμε ότι στην συνεδρίαση που έγινε και που πήραν το λόγο πάρα πολύ περιφερειάρχες και όχι μόνο, έθιξαν τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι θέματα κρίσης, οικονομικής, ενεργειακής. Είναι όλα τα θέματα που τους απασχολούν και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας περιφερειάρχης είναι ένας μικρός κυβερνήτης. Τα χρήματα που διαχειρίζεται είναι πάρα πολλά και ο σκοπός που του δίνονται είναι για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν αυτό είναι που θα μετρήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι πολίτες θα κρίνουν ποιος έκανε πόσα έργα και πόσο καλυτέρευσε και διευκόλυνε τη ζωή τους. Μάλιστα. Αυτό θα είναι και το μέτρο με το οποίο θα ψηφίσουν τον όποιο υποψήφιο. Ωραία. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες που θα ολοκληρωθεί και το συνέδριο της ΕΜΠΕ, να δούμε τα συμπεράσματα και να σχολιάσουμε και φυσικά να δούμε και ονοματολογία τις επόμενες ημέρες. Σάγια, εγώ να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ και τις επόμενες μέρες έχουμε πολλά καυτά θέματα να δούμε εδώ από την επικαιρότητα και φυσικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στην πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.